Κύριος Ιδρύς Δημήτριος. Παρόν. Κύριος Ρέκας Χαράλαμος. Παρόν. Κύριος Τέντενας Νικολάος. Παρόν. Κύριος Καρύτος και κύριο Τιχαρητήριο Καθυστερημένο. Ο κύριος Κοκόνης, Απόν. Και ο κύριος Κοτσίρος. Παρόν. Λοιπόν, έχουμε ένα εξαναβολής συμβούλιο από τις 11 Νοεμβρίου, το οποίο κάνουμε σήμερα 14 Νοεμβρίου του 19 με 4 θέματα ιδρύσεις διάρκειας. Πρώτο θέμα είναι η χωρίτηση άκρης ίδρυσης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο στο κατάστημα Snark Bar με την επωνυμία Ραγγέλοβα Ρωσίτσα του Ιβάν που βρίσκεται στην πλειοψηφία του Γρηγορίου Λαβράκη και 72 στην Τρίπολη. Έχετε την εισήγηση. Ποιος θέλει τον λόγο. Λοιπόν, τρία. Χορήγηση έκθεσης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα εστιατόριο καφετέρια ζωγραφείου με
Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με τον αριθμό πρωτοκόλλου 15778, κάθετο 2476, κάθετο 3 του 15 απόφαση του Ελληνικού Γράμματο Αντιδρομένη Δεύτερη Προκομίσου Δυτική Ελλάδα και Ιωνίου, μέχρι σήμερα δεν έχει αναγκριθεί. Σα ενημερώνουμε όμω ότι μετά την έκδοση του νόμου 44-42 2017-2016, η ανωτέρα απόφαση αντίκειται στι νέε νομοθετικέ διατάξει στο μεγαλύτερο μέρο αυτή. Αυτό ήταν και ο λόγο που η διοίκηση πήρε μια καινούργια κανονιστική, η οποία όμω δεν έχει εγκριθεί. Το αίτημα που μου υπόθηκε πριν, με ημερομηνία 11/9/2009. Όταν είναι το έγγραφο που σου δόθηκε πριν, ποιο συγκεκριμένο. Ασούσια. Την κατάρτιση τη με αριθμό 139/2017 απόφαση του Συμβουλίου τη Κοινότητα. Αυτό είναι έξω από την διαδικασία. Αυτό είναι έξω από την διαδικασία. Τι εννοείς, ναι. Αυτό λέει ότι ο Δήμος θέλει να κάνει μια καινούργια κανονιστική. Επειδή έτυχε και διάβασα κάποια σημεία του συγκεκριμένου γράφου, λέει, υποθέτω ότι συμφωνεί με τον νόμο όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τι υπήρχε. Αυτό είναι το τι υπήρχε. Αυτό είναι το τι υπήρχε, όχι το τι προτείνεται. Όχι. Ωραία. Επ' αυτόν θέλει απόψη. Του τι υπάρχει. Απόψη του τι θα αλλάξουμε από αυτό που υπήρχε. Ωραία. Ωραία. Πάντως η αστυνομική διάταξη τελευταία δεν έχει τροποποιηθεί κάτι σε αυτήν, η οποία πάλι μιλάει για περίπους και την ενόπιση από αυτούς. Από τη στιγμή που υπήρχε η αντίδραση των περίπων, παίρνουν κάποιους νόμους οι συγκεκριμένοι, παίρνουν κάποιους νόμους το κατάστημα. Και επειδή δεν είμαστε εδώ πέρα πολιτικοί, θεωρώ ότι μπορεί να αναλάβει ο λαμβανόμενος στο Δήμο, να αναθέσει σε ένα νομικό, να εξετάσει όλα αυτά και να μας κάνει μια εισήγηση. Επί της ουσίας υπάρχει μια εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει λάβει υπόψη και τον νόμο που αναφέρεις και το ότι έχει εκεί το κατάστημα. Και από αυτόν όλων η υπηρεσία σου κάνει μια εισήγηση. Θεωρείς ότι παρανομεί η υπηρεσία και θέλουν δικηγόρο να μας πει αν είναι ορθή η σύνηση της υπηρεσίας, καλώς. Λοιπόν, επί της ουσίας λοιπόν, συμφωνούμε με την εισήγηση και διαφωνούμε. Γιατί πήγαμε σας φορία. Λέω, επί της ουσίας. Επί της ουσίας. Το ζήτημά μας σήμερα είναι αν συμφωνούμε με την εισήγηση ή διαφωνούμε. Εάν διαφωνούμε, επιβεβαιώνουμε γιατί διαφωνούμε. Εάν δεν επιβεβαιώσουμε, δεν διαφωνούμε. Άρα διαμορφώστε την πρόταση λοιπόν. Έχουν ήδη διαμορφώσει την πρόταση. Έχουν ήδη διαμορφώσει. Εγώ τοποθετηθεί από την προηγούμενη φορά που ήταν το ίδιο θέμα. Και από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όχι, δεν έχει διαμορφώσει την πρόταση για την ψηφοφορία. Αυτό λέω. Από τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα στην πρόταση, παραμένω στην ίδια θέση που ήταν. Μπορείτε να διαδέσετε τα πρακτικά και την ώρα του Συμβουλίου. Παρόλο που θα δηλώσει τότε, παρόλο δεν το ψηφίζουμε. Την πρότασή σα η πρότασή μου ήταν ότι αυτή τη στιγμή. Όχι, ήταν πια και σήμερα, κύριε Ρέκα. Κύριε Πρόεδρε, είτε καταλαβαίνω είτε όχι. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω μα. Να μην πάμε για να δούμε ότι η πρόταση όπω ήταν, όπω είχα πει και τότε, ότι θεωρώ ότι με βάση την αστυνομική διάταξη, δεν, όταν υπάρχουν περίοικοι που δεν πρέπει να υπάρχουν περίεργοι. Να τα γράψετε. Αυτά να γράψετε. Δηλαδή, λέτε. Αυτό θα γράψω ότι εκεί υπάρχουν περίεργοι που ενοχλούνται. Εντάξει, υπάρχουν περίεργοι. Περίεργοι λέω που ενοχλούνται. Περίεργοι που ενοχλούνται. Εκεί πέρα. Αυτό να γράψουμε. Και υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις που έχουν καταλαβεί με στοιχεία νομικά και οι δύο, και η υπηρεσία και οι πολίτες. Προτείνω. Συμφωνώ με την πρόταση που έκανε ο κ. Κατσόπλος να υπάρξει να ζητηθεί νομική υποστήριξη από το Δήμο, να εξετάζουν το θέμα και να μας καταθέσει ο νομικός που θα είναι πλέον του Δήμου, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Το καταγράψετε. Καταγράψετε, είναι πρακτικά λοιπόν. Και για να το πούμε σε ψυχοφορία. Thank you.
να οριστεί δικηγόρο από το Δήμο να εξετάσει την νομοθεσία, αν και ότι να χορηγηθεί άδεια στην ώρα του καταστήματος. Στον υπαίθριο χώρο του ενόπλου του καταστήματος. Μπορεί να πάρει άδεια και εγώ το
ποιος είδε. Ναι. Κι εγώ όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή ξέρουμε το πρόβλημα
ή κάποιος που δικάζεται ή κάποιος που θέλει να παρακολουθεί ή κάποιος που θέλει να μπορείτε, να μπορεί να παρκάρει την κυρία. Yeah.